Καλησπέρα φίλοι και φίλες, συντρόφισσες και σύντροφοι. Ο σεισμός της 19 Ιούλη στην Αττική ξύπνησε μνήμες 20 χρόνια μετά τον ισχυρό καταστροφικό σεισμό από την Πάρνηθα και έφερε στο προσκήνιο για ακόμα μία φορά το ζήτημα της αντισυσμικής προστασίας και θωράκης της χώρας μας. Οι εξελίξεις αυτές ανέδειξαν για μία φορά ακόμα τον πραγματικό χαρακτήρα του αστικού κράτους, ενός κράτους ο πραγματικός ρόλος του οποίου δεν είναι η προστασία του λαού και η κάλυψη των αναγκών του, αλλά η διασφάλιση της κυριαρχίας και της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Οι τραγικές ανεπάρκειες του κρατικού μηχανισμού και της τοπικής διοίκησης, δήμων, περιφερειών, στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων από το πρόσφατο σεισμό και τους μετασυσμούς που ακολούθησαν και έπληξαν κυρίως λαϊκές περιοχές του Λεκανοπεδίου, όπως και η περιοχή εδώ πέρα του Ήλιον, και άλλες περιοχές της Δυτικής Αθήνας και της Δυτικής Αττικής και του Δυτικού Πειραιά, δεν είναι απότοκο της ελιπούς οργάνωσης και της αναποτελεσματικότητας του κρατικού μηχανισμού, αλλά αντίθετα αντανακλούν την αποτελεσματικότητα του κράτους στην πραγματική αποστολή του. Το τι χρηματοδοτείται και το τι όχι δεν είναι τυχαίο, αλλά προέρχεται από το χαρακτήρα και την αποστολή του κράτους, τα μέτρα που αναγκάζονται να πάρουν οι αστικές κυβερνήσεις μετά από ένα μεγάλο σεισμικό γεγονός είναι αποσπασματικά και πρώτης ανάγκης. Δεν συνιστούν μια ολοκληρωμένη πολιτική αντιμετώπισης και διαχείρισης των φυσικών καταστροφών προς όφελος των λαϊκών αναγκών. Οι ευθύνε των κυβερνήσεων των τελευταίων δεκαετιών είναι τεράστιες. Ούτε καν εξαγγέλουν τα απαραίτητα μέτρα και έργα αντισυσμική και προστασίας ώστε να ελαχιστοποιηθούν και να αποφευθούν οι τραγικέ επιπτώσει των σεισμών. Επίση, τεράστιε είναι οι ελλείψει σε προσωπικό στι αρμόδιε υπηρεσίε και φορεί. Η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Επικίνδυνων Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, η Πολιτική Προστασία, η ΕΜΑΚ, το Γεωδοναμικό Ιστιτούτο, οι κτηριακέ υποδομέ είναι μερικού από του φορεί και τι υπηρεσίε που έχουν τρομακτικέ ελλείψει και παίζουν σημαντικό ρόλο στην αντισυσμική προστασία. Οι αστικές κυβερνήσεις διαχρονικά, ενώ το 75 με 80% των κτηρίων της χώρας έχουν χτιστεί πριν από το 1985, δηλαδή με βάση παλιούς ή και καθόλου αντισυσμικούς κανονισμούς, αρνούνται στην πράξη να εφαρμόσουν ένα πρόγραμμα προσυσμικού ελέγχου και ενίσχυση των κατασκευών αυτών όπου απαιτείται μέχρι σήμερα, από το 1999 που εξαγγέλθηκε, πρωτοβάθμιοι ταχύ οπτική έλεγχοι στα πάνω από 85.000 δημόσια και κοινοφελούς χρήσης κτηρία έχουν γίνει μόνο σε ένα μικρό ποσοστό. Καμιά πρόβλεψη και ενέργεια για ουσιαστικούς ελέγχους με μη καταστροφικές μεθόδους της ποιότητας των υλικών των και την προσεγγιστική αποτίμηση της σεισμικής τους ικανότητας με βάση αναλυτικότερους υπολογισμούς, ώστε για όσα χτίρια προκύψει η σεισμική ανεπάρκεια να γίνουν αναλυτική αποτίμηση τη σεισμική του ικανότητα και σύνταξη μελέτη αποκατάσταση ενίσχυση. Δηλαδή, αυτό που μέχρι σήμερα έχει υλοποιηθεί είναι ένα πρώτο γρήγορο, επιφανειακό και στατιστικό, όχι στατικό έλεγχο, με βάση ερωτηματολόγιο που βαθμονομείται. Και αυτό έχει γίνει σε ένα μικρό ποσοστό των δημοσίων κτηρίων της χώρας, κυρίως σχολεία χωρίς να γίνει κανένας άλλος ενδελεχής και ουσιαστικός έλεγχος. Η ασάφεια τη σεισμικής επάρκειας των δημόσιων κτηρίων... γίνεται ακόμη μεγαλύτερη αν ληφθεί υπόψη η πλημελή συντήρησή τους... αφού προβλήματα που εμφανίζονται στη διάρκεια ζωής και λειτουργίας των δημοσίων κτηρίων... π.χ. διάβρωση, δεν αντιμετωπίζονται άμεσα ή και ποτέ... με αποτέλεσμα στο κτήριο αυτό να απομειώνεται η αντοχή του. Σοβαρές ευθύνες για τη μη εφαρμογή ουσιαστικών μέτρων αντισυσμική θωράκιση έχουν και οι φορεί τη τοπική διοίκηση. Οι φορεί αυτοί, αντί να διεκδικήσουν την υλοποίηση τέτοιων έργων και μέτρων που ενισχύουν την ασφάλεια και προστατεύουν τη ζωή των κατοίκων, κοιτάζουν μόνο πώ θα διαχειριστούν τα ελάχιστα κονδύλια των κρατικών επιχορηγήσεων και τα πολύ περισσότερα που προέρχονται από τον ανηλαίε χαράτσωμα των δημοτών σε έργα βιτρίνα ή σε άλλα που εξυπηρετούν μόνο την κερδοφορία του κεφαλαίου. Είναι χαρακτηριστικό επίσης ότι η δανειοδότηση ή και η κρατική αρρωγή που η νομοθεσία προβλέπει για τα χτίρια που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό και προβλέπεται η ενίσχυση, η επισκευή τους μάλλον, η επισκευή μπαλώματα ουσιαστικά, με βάση την νομοθεσία δεν τα οδηγεί ούτε στην πρώτου σεισμού κατάσταση μετά το σεισμό της Κεφαλονιάς, με τα FEC, με την νομοθεσία που έχουν βγάλει. Αν πραγματικά θέλει κάποιος ιδιοκτήτης να αποκαταστήσει το χτίριό του, θα πρέπει να βάλει το χέρι στην τσέπη. Ούτε η πρόταση του ΤΕ, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, αναδεικνύει την ανάγκη ουσιαστικού κρατικού ελέγχου των ιδιωτικών κτηρίων και μεταθέτει τις ευθύνες στη λαϊκή οικογένεια. Και αυτή η πρόταση. Η ηγεσία του ΤΕΕ, σε πλήρη ευθυγράμμιση με την κυβέρνηση, σχεδιάζουν και προαναγγέλουν οι λαϊκές εργατικές οικογένειες να κληθούν να πληρώσουν το κόστος για τον προσυσμικό έλεγχο δομική τροτότητα των κατοικιών τους. Ο έλεγχος αυτός θα συμπεριληφθεί σε νόμο άμεσα για που θα ξεκινήσει η εφαρμογή της ταυτότητας του κτηρίου. Για τις ενισχύσεις που θα απαιτηθούν για τη στατική αναβάθμιση των πολυκατοικιών, των κατοικιών γενικότερα η σκέψη τους είναι να εισηγηθούν μόνο κάποια κίνητρα φοροαπαλλαγών. Οι λαϊκές οικογένειες και πάλι θα πρέπει οι ίδιες να αντιμετωπίσουν το δυσβάσταχτο κόστος για να ζήσουν σε ασφαλείς κατοικίες. Κίνητρα φοροαπαλλαγών θα δώσουν, λένε, ενώ οι περισσότεροι δεν μπορούν να διαθέσουν χρήματα για επισκευές και ενισχύσεις. Τα λεγόμενα αυτά κίνητρα αφοροαπαλλαγούν δεν αφορούν, δεν όπως καταλαβαίνουμε όλη τη μεγάλη πλειοψηφία χαμηλόμισθων, ανέργων και χαμηλοσυνταξιούχων και τις οικογένειές τους. Με τους σχεδιασμούς τους, είναι ξεκάθαρο ότι η λαϊκή οικογένεια θα αναγκαστεί άλλη μια φορά να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη για να μπορέσει να ζει σε ασφαλή κατοικία. Σοβαρό ζήτημα αποτελεί και το με ποια κριτήρια θα γίνεται ο προσυσμικό έλεγχος δομικής τροτότητας. Θα είναι ουσιαστικό και ενδελεχής έλεγχο με υπολογισμού για τη φέρουσα ικανότητα του στατικού φορέα τη κατασκευή, του κτηρίου δηλαδή, σύμφωνα με του σύγχρονου κανονισμού, λαμβάνοντα υπόψη και τα επικαιροποιημένα σεισμολογικά δεδομένα για τον ελλαδικό χώρο, δηλαδή τα δεδομένα που έχουμε από του πρόσφατου σεισμού. Γιατί κάποτε θεωρούσαν ότι οι Αττικοί ήταν άσυστοι, ότι δεν θα γινόντουσαν σεισμού, λαθεμένα. Σήμερα. <χει> τα δεδομένα αυτά έχουν αλλάξει. Ή αντίθετα, όπως φαίνεται, ο έλεγχος θα περιορίζεται σε συμπλήρωση στατιστικών δελτίων τύπου δεδοτά, δελτίο δομικής τροτότητας, όπως προβλέπει και ο νόμος των αυθερέτων. Οι θέσει του ΤΕΕ αντιμετωπίζουν την αντισυσμική προστασία ως εμπόρευμα που υπόκειται στους νόμους της αγοράς. Δεν αντιμετωπίζουν την αντισυσμική επάρκεια των υποδομών και των κατασκευών δημοσίων και ιδιωτικών ως κρατική ευθύνη δηλαδή να υπάρχει η απαραίτητη κρατική δομή και οι αντίστοιχοι μηχανισμοί της που θα έχουν τον έλεγχο του συνόλου της διαδικασίας. Μάλιστα, στον αντίποδα της κρατικής ευθύνης επιχειρείται να τονιστεί η ατομική ευθύνη του ιδιοκτήτη της κάθε κατοικία για αυτή την κατοικία, άρα και για τη στατικότητά της, ως αυτονόητη ευθύνη ατομική του ιδιοκτήτη, έτσι. Και με αυτόν τον τρόπο να δοθεί άφεση αμαρτιών στο κράτος και απαλλαγή από τις δικές του ευθύνες και αυτή η άποψη πολλές φορές έχει και πέραση. Θα σχολιάσω με δύο ερωτήματα. Ένα πρώτο, δηλαδή ο εργαζόμενος που αγόρασε ή έκτισε ένα σπίτι ή κληρονόμησε ένα σπίτι με αντισυσμικούς ξε... κανονισμούς ξεπερασμένος. Δηλαδή μιλάμε για όλα τα κτίρια που έχουν κατασκευαστεί πριν από το 85 και οι οποίοι άρχισαν να αλλάξουν και να προσαρμοστούν στα σύγχρονα δεδομένα όχι με ευθύνη των ιδιοκτητών ή των ιδιωτών μηχανικών, αλλά του ίδιου του κράτου που με βάση μια συγκεκριμένη νομοθεσία. Αυτό φταίει ο ιδιοκτήτη. Αυτό έχει ατομική ευθύνη. Και πρέπει το σπίτι του να το επισκευάσει και να βάλει βαθιά τη χέρι στην τσέπη και να το ενισχύσει και να το θωρακίσει. Ήδη δηλαδή ένας, ένα άλλο παράδειγμα. Ο εργαζόμενο που αγόρασε διαμέρισμα σε πολυκατοικία και αυτή ήταν χτιδισμένη σε ρέμα που δεν είχαν οριοθετηθεί, που, που, που διάφορα. Δεν είχε γίνει ο απαραίτητο έλεγχο και είχε κτιστεί. Φταίει αυτό. Ο απλό εργαζόμενο που πήρε ένα σπίτι, που όταν πήρε τη σύνταξη, δεν ξέρω εγώ. Για το αστικό κράτο και το θεσμικό του όργανο το ΤΕΕ, η ασφάλεια και η προστασία των πολιτών τόσο από του σεισμού όσο και, τις, και από πλημμύρε, πυρκαγιέ και όλα αυτά τα φαινόμενα είναι μέρος μιας διαδικασίας εμπορευματοποίηση την οποία καλούνται να πληρώσουν τα λαϊκά και εργατικά στρώματα. Ο ιδιώτης, ο ιδιώτης μηχανικός που αναλαμβάνει την πιστοποίηση της ασφάλειας των κατασκευών σε ένα τέτοιο πλαίσιο, έρχεται και αυτός αντιμέτωπος με την αδυναμία των ιδιωτών να ανταπεξέλθουν σε πρόσθετα οικονομικά βάρη. Πιέζεται από τους ιδιώτες η επιστημονική του δουλειά να γίνει με εκπτώσεις, και ως προς τους ελέγχους, και ως προς τις επεμβάσεις και τελικά την ασφάλεια της κατασκευής τελικά αναλαμβάνει έτσι τεχνική ευθύνη που δεν του αναλογεί, με αποτέλεσμα από αυτή τη διαδικασία να βγαίνουν χαμένοι και η δημόσια ασφάλεια και η μηχανική. Η πρόταση του τεχνικού επιμελητηρίου, που ήταν και πρόσφατη στο τέταρτο συνέδριο αντισυσμικής μηχανικής, που έγινε εν ώψη το, το Σεπτέμβρη των 20 χρόνων από το σεισμό της Πάρνηθας, καθιστά ουσιαστικά αδύνατη την αντισυσμική θωράκιση των κατοικιών των λαϊκών οικογενειών. Της απαξιώνει και οδηγεί νομοτελειακά στη συγκέντρωση τη γη και αξιοποίησή τη από το μεγάλο κεφάλαιο. Είναι ενδεικτικό το παρακάτω απόσπασμα από τι θέσει του ΤΕΕ. Θα πρέπει να καθιερωθεί, σα το διαβάζω ακριβώ όπω είναι, μηχανισμό μέσω του οποίου θα επιτρέπεται σε τέτοιε περιπτώσει ο Δήμο να αναλαμβάνει ένα κτίριο να το παραχωρήσει σε ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη που θα κάνει τις απαραίτητες ενεργασίες, θα το εκμεταλλευτεί για μια περίοδο και εν συνέχεια θα επιστρέψει στον νόμιμο ιδιοκτήτη του αποκαταστημένο ή στο δημόσιο αν είναι του ιδιοκτήτη. Μιλάει για τα χιλιάδες κτίρια που αυτή τη στιγμή επειδή οι ιδιοκτήτες του αδυνατούν είναι εγκατελειμμένα. Χρειάζεται να επισημανθεί ότι η όλη διαδικασία δεν πρόκειται να ανοίξει αυτή τις δουλειές για τους αυταπασχολούμενους μηχανικούς και τα μικρά τεχνικά γραφεία. Μεγάλα τεχνικά γραφεία σε συνεργασία και με τραπεζικούς ομίλους ετοιμάζονται να αναλάβουν το πακέτο μετακυλώντας την τεχνική και ποινική ευθύνη στους μηχανικούς υπαλλήλου τους. Το παράδειγμα των εταιριών με την παροχή τεχνικών υγιεινής και ασφάλεια είναι χαρακτηριστικό. Στη σημερινή δυσμενή πραγματικότητα για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα, παλεύουμε και διεκδικούμε το κράτο να έχει την ευθύνη υλοποίηση τη αντισυσμική θωράκη και προστασία του συνόλου των λαϊκών κατοικιών μέσω κρατική δομή με το απαραίτητο και εξειδικευμένο προσωπικό και την αναγκαία χρηματοδότηση. Όμω, σύντροφοι και συντρόφισε, φίλοι και φίλε, δεν πρέπει να έχουμε αυταπάτε. Η εμπορευματοποίηση τη γη και των κατασκευών, η χρήση γη με κριτήριο το κέρδο, οδηγούν σε φτηνέ κατασκευέ που δεν καλύπτουν τι ανάγκε, οδηγούν σε άναρχη δόμηση, μεγάλες οικιστικές πυκνότητες, εντατική χρήση της γης στην έλλειψη προγραμμάτων λαϊκής στέγης. Το αστικό κράτος συστηματικά υποστελεχώνει και υποχρηματοδοτεί δομές προστασίας και διαχείρισης κινδύνων για να χρηματοδοτεί την καπιταλιστική ανάπτυξη, τα κέρδη των μονοπωλιακών ομίλων. Η αντισυσμική προστασία και θωράκιση απαιτεί έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό, που να προωθεί ισόρροπα αφενός δομικού χαρακτήρα μακροπρόθεσμα μέτρα για την πρόληψη των σεισμικών επιπτώσεων και προστασία των κατασκευών από αυτά και αφετέρου μέτρα άμεσης απόδοσης για την καλύτερη αντιμετώπιση της κατάστασης μετά από ένα καταστροφικό σεισμό. Το σχεδιασμό αυτό μπορεί να υλοποιήσει μόνο η κοινωνική κρατική ιδιοκτησία του συνόλου των συγκεντρωμένων μέσων παραγωγή που θα κατανέμει σχεδιασμένα την κρατική χρηματοδότηση και το εργατικό δυναμικό, θα προγραμματίζει την υλοποίηση των έργων σύμφωνα με τι επίγουσε ανάγκε των λαϊκών στρωμάτων, π.χ. η αντισυσμική θωράκιση ή η η ή αντιπυρική προστασία, θα καλύπτει το σύνολο των φάσεων των δημοσίων έργων στο πλαίσιο του κεντρικού σχεδιασμού τη λαϊκή οικονομία και θα εξασφαλίζει τι συνδυασμένε λαϊκέ ανάγκε για κατοικία. Η κοινωνική κρατική ιδιοκτησία μπορεί να περιορίσει δραστικά ζημιέ και θύματα και τι τεράστιε δαπάνε που έχουμε ω χώρα για την αποκατάσταση, που και αυτή είναι μίζερη, αποσπασματική και ελάχιστη των καταστροφών από σεισμού. Τα σημερινά επίπεδα τη τεχνολογία και τη τεχνική επιτρέπουν ένα ανώτερο επίπεδο κάλυψης των προβλημάτων του λαού. Μονόδρομος για τους εργαζόμενους είναι να οργανώσουν την πάλη τους για ένα ριζικά διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης, για το ριζικά διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης της εργατικής εξουσίας. Μόνο αυτή η ριζικά διαφορετική πολιτική μπορεί να οδηγήσει στη συνδυασμένη ικανοποίηση του συνόλου των λαϊκών αναγκών και να ικανοποιήσει το σύνολο των ετοιμάτων των εργαζομένων. Ευχαριστώ.